Νηστεία είναι η λήψη ξηράς τροφής, ξηροφαγία, χωρίς λάδι ή κρασί μια φορά την ημέρα και μάλιστα την 9η ώρα γύρω στις 3 το μεσημέρι. Λήψη τροφής έστω και μόνο ψωμιού περισσότερο από μια φορά την ημέρα λέγεται λύση νηστείας. Αυτός ο ορισμός ισχύει μόνο για τους μοναχούς ή και για μας τους λαϊκούς. Πώς πρέπει εμείς να νηστεύουμε κατά τις Τετάρτες και Παρασκευές κλπ. Λοιπόν, προσέξτε παιδιά, έχουμε τους εξής όρους. Καταρχάς νηστεία. Και όταν λέμε νηστεία σημαίνει δεν θα φας τίποτα. Νησιτεία, νησιτεία. Το σιτίον, το τρόφιμο, δεν θα φας τίποτα. Αν θα φας, και πάλι διατηρείται η περίπτωση νηστείας, αν θα φας μία φορά την ημέρα και ξηροφαγία. Λύσεις νηστείας είναι όταν φάμε λάδι. Όχι αν φάμε ψωμί δεύτερη φορά, αν θα φάμε λάδι. Αυτό λέγεται λύση νηστείας. Και τέλος έχουμε την κατάλυση της νηστείας. Κατάλυση θα πει να φάμε απ' όλα. Έχουμε λοιπόν νηστεία, έχουμε λύση νηστείας, όχι κρέας, μόνο λάδι, και κατάλυση, τι διαβάζουμε εκεί στο ρολόγιο, κατάλυση εις πάντα. Κατάλυση νηστείας που σημαίνει ότι μπορούμε να φάμε απ' όλα. Τώρα, αυτό που λέει η μοναχή, ξέρω εγώ, βέβαια μπορεί και σήμερα ασφαλώς να υπάρχουν μοναχοί που να το κάνουν αυτό, όμως το καθιερωμένο σε μας είναι τούτο: Τετάρτη και Παρασκευή δεν υπάρχει λάδι. Αν κανείς θα ήθελε να φάει μία φορά την ημέρα ή δύο φορές την ημέρα ή τρεις φορές την ημέρα, είναι στη δικαιοδοσία του. Δεν επιβάλλεται, παρά μόνο ότι η νηστεία Τετάρτης Παρασκευής είναι αλάδωτη. Αυτό επιβάλλεται. Περιττό να σας πω ότι αυτό το επιβάλλεται, πολλοί παράγοντες μπαίνουν, αν υπάρχει ασθένεια, είναι κάτι που το καθορίζει ο πνευματικός. Και μετά, το καθορίζει ο πνευματικός. Αν όμως το πάρουμε το πράγμα χωρίς καθορισμόν, τότε η νηστεία είναι χωρίς λάδι, Τετάρτη και Παρασκευή. Βέβαια, αν θες να φας μια φορά, θες να φας δυο φορές, θέλεις να είναι ξηροφαγία, θέλεις να είναι μαγειρεμένο φαγητό, αυτό από σένα εξαρτάται, τον καθέναν όπως θα ήθελε να κάνει χρήση του πράγματος. Όπως και οι ασκητέ έκαναν το ίδιο, ο καθένας είχε έναν τρόπο. Μάλιστα ο Άγιος Κασιανός ο Ρωμαίος λέει το ίδιο, το εξής πράγμα: νίστεψε κάποτε μια εβδομάδα, όχι, δεν κοιμήθηκε μία εβδομάδα και μετά δεν του ερχόνταν ύπνος. Ξέρετε, ο ύπνος είναι ένα φοβερό πράγμα εάν το στερηθείς, και έκλαιγε και οδύρετο να του έρθει ύπνος. Το νευρικό σύστημα πήγαινε περίπατο, φοβερό. Και ο Μέγας Αντώνιος, όπως και ο Άγιος Κασιανός ο Ρωμαίος, το λέει αυτό στο Περί Γαστριμαργίας, λόγω του ότι τούτο μας παρέδωσαν οι πατέρες. Δεν υπάρχει καθορισμένος τρόπος ποσότητος. Ο καθένας κατά τη δυνατότητά του, την ηλικία του, την ιδιοσυγκρασία του μπορεί να φάγει. Να φάει πολύ ή να φάει λίγο. Αρκεί, λέγει, να μην φτάνομαι εις τον κόρον, εις τον χόρτασμα. Και αν ακόμη θα ήθελε κανείς να νηστέψει, δηλαδή να μην φτάσει εις τον, όχι μόνο στον κόρο, αλλά και να σηκωθεί και κάπως λίγο πεινασμένος. Αυτά όλα εναπόκεινται εις την προσπάθεια του κάθε αγωνιζομένου χριστιανού. Και ομοίως με την ευκαιρία, αν κανείς τρώει Τετάρτη και Παρασκευή λάδι, τι να πούμε, πάντως είναι λύση νηστείας. Πρέπει να ξέρετε ότι στη Μεγάλη Σαρακοστή και στην Σαρακοστή του 15 Αυγούστου έχουμε 5 ημέρες χωρίς λάδι. Λάδι έχουμε μόνον Σάββατο και Κυριακή. Το Σαββατοκύριακο το ποτέ δεν νηστεύεται από πλευράς λαδιού, έξω από το Μεγάλο Σάββατο. Τη Δε Σαρακοστή των Αγίων Αποστόλων και των Αγίων και των Χριστουγέννων έχουμε κατάλυση λαδιού,
όλες, εκτός από Τετάρτη και Παρασκευή, και ιχθύως και κάποιες λεπτομέρειες που καθορίζουν αυτές τις δύο ελαφρύτερες σαρακοστές. Συνεπώς, ξαναλέγω, έχουμε την νηστεία, έχουμε τη λύση της νηστείας και έχουμε και την κατάλυση της νηστείας. Αυτά, παιδιά, για σήμερα. Άλλη απορία. Α, είναι συναφής μια. Σας παρακαλώ, απαντήστε στην παρακάτω απορία. Γιατί στην νηστεία των Χριστουγέννων τρώμε ψάρια και όχι κάποιο άλλο είδος κρέατος? Μπορούσαμε να μην τρώμε κανένα είδος κρέατος, όπως είναι δηλαδή ζωικά, πέστε τα, πρωτεΐνες ζωικές, όπως είναι στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Προφανώς, εκεί δεν έχουμε καμία πρωτεΐνη ζωική. Έχουμε πρωτεΐνες φυτικές. Θα ήμουν πολύ ευτυχής αν κάποιο παιδί μου έλεγε, κάποιος από εσάς σήκωνε το χέρι του και μου έλεγε, πού μπορούμε να βρούμε φυτικές πρωτεΐνες? Για να δω. Κανείς? Ορίστε. Λοιπόν, στη φασολάδα. Στη φασολάδα βρίσκομαι. Ξέρετε πως λέγεται η φασολάδα? Το κρέας του φτωχού. Ναι. Αν λοιπόν τρώμε πρωτεΐνες φυτικές, δηλαδή όσπρια, τα οποία έχουμε εξορίσει από το διατολόγιό μας, τότε τρεφόμαστε μια χαρά. Θέλετε μια αναπόδειξη? Ορίστε. Να συμπληρώσεις. Ακριβώς. Λοιπόν, προσέξτε κάτι. Και θέλετε κάτι άλλο? Όταν τρώμε πρωτεΐνες φυτικές, προσέξτε, εδώ σας ενδιαφέρει αυτό, οξύνεται το μυαλό μας. Αν τρώμε τα κρέατα και τα τελείωτα εκείνα και τα ποτά εκείνα, τα πολύ σκληρά στην εποχή μας κλπ, κλουβιέρει το μυαλό μας. Ακούστε, θέλετε ένα παράδειγμα? Οι τρεις παιδες στη Βαβυλώνα, και επαναλαμβάνουμε, ονοματίζουμε την περίπτωσή τους στην ευχή που λέμε στο ύψωμα. Παρακολουθήστε την ευχή όταν ο ιερεύς σηκώνει ύψωμα, ότι λέγει οι τρεις παιδες στάθηκαν λαμπρότεροι, καλύτεροι από τους αυροδιέτους. Τι είναι ο αυροδιέτος? Τι είναι ο αυροδιέτος? Εκείνος που διαιτάται αυρός. Δηλαδή, μη βρεθεί κανένα κοκαλάκι στο πιάτο μου, στο στόμα μου, όλα μαλακά, όλα ωραία, όλα νόστιμα, όλα παχιά, λιπαρά κλπ. Στάθηκαν, λέει, λαμπρότεροι των αυροδιέτων νέων στη Βαβυλώνα. Και εκεί ακολουθεί η ευχή. Δηλαδή, με άλλα λόγια, παιδιά, ζήτησαν αυτοί οι τρεις παιδες να μην τρώνε κρέατα και τέτοια, αλλά να τρώνε όσπρια. Τρόμαξε ο αρχιμάγειρος, γιατί φοβήθηκε ότι θα μπορούσε ακόμη και το κεφάλι του να χάσει από τον Ναβουχοδονόσορα, γιατί είχε δώσει ο Ναβουχοδονόσορα εντολή να τρώνε από το διατολόγιο της τραπέζης της βασιλικής. Και του λένε, σε παρακαλούμε, μα θα τιμωρηθώ, σε παρακαλούμε, δοκίμασέ μας 10 μέρες και αν δεις ότι αδυνατίζουμε, να μας δώσεις από εκείνα τα τρόφιμα, τα φαγητά που τρώγανε δε και οι άλλοι. Ήταν ένα σύστημα περίεργο, αλήθεια. Έπαιρνε από όλους τους νέους των κρατών, των λαών που είχε εχμαλωτήσει, είχε υποτάξει ο Ναβουχοδονόσορ, για να τους αναδείξει σατράπες με βαβυλωνιακό φρόνημα, βέβαια, και να κυβερνούν τις οικίες των χώρες. Ένα είδος γενιτσαρισμού ήτανε. Τι απεδείχθη, ξέρετε? Ότι όταν ο ίδιος ο βασιλιάς, ο Ναβουχοδονόσορ, προχώρησε στο να εξετάσει τι μάθανε από την βαβυλωνιακή γραμματεία όλοι αυτοί οι νέοι, όλους τους απέρριψε και κράτησε μόνο τους τρεις αυτούς νέους. Το φαντάζεστε? Για να δείτε δηλαδή ότι δεν παθαίνουμε τίποτα, αντιθέτως μάλιστα, έχουμε και επιδόσεις στα μαθήματά μας όταν τρώμε κυριότατα από το φυτικό βασίλειο. Αλλά για να έρθουμε τώρα στην κυρίως απορία. Γιατί, λέει, στην νηστεία των Χριστουγέννων τρώμε ψάρια και όχι κάποιο άλλο είδος κρέατος? Το ψάρι στην κλιμάκωσή του είναι ως εξής.
έχουμε την απόλυτη νηστεία που θα πει δεν τρώγω τίποτα. Είναι νησιτεία, νησιτεία. Όχι δηλαδή σιτεία, όχι φαγητό, τίποτα, νηστικός, τελείως. Μπορεί βέβαια αυτή να γίνει, να τρώμε την ενάτη λεγόμενη ώρα στις 3 το μεσημέρι, μια φορά την ημέρα, και ξηροφαγία. Μετά πηγαίνουμε στο αλάβωτο. Μετά πηγαίνουμε στο λαδερό. Το λαδερό λέγεται λύση νηστείας. Στους κανόνες έτσι λέγεται, λύσης νηστείας. Όταν φάμε ψάρι, μετά το λάδι έρχεται το ψάρι. Λέγεται κατάλυση νηστείας, όχι πλήρως. Πάντως μετά το λάδι στην βαθμολογία είναι το ψάρι. Μετά από το ψάρι είναι τα γαλακτερά. Και μετά από τα γαλακτερά είναι το κρέας, που έχουμε εκεί πλήρη κατάλυση της νηστείας. Ώστε λοιπόν μετά από το λάδι είναι το ψάρι. Έτσι βαθμολογήθηκαν. Αν ρωτήσετε όμως, έχει καμία συγγένεια το κρέας το ζωικό, ξέρω, των ζώων της ξηράς, με το ψάρι, θα σας έλεγα το εξής. Δεν ενδιαφέρει αυτό. Ξέρετε τι ενδιαφέρει? Ότι αν η Εκκλησία μας λέγει ότι μπορούμε να φάμε ψάρι, είναι θέμα υπακοής. Ξέρετε ότι η νηστεία βρίσκεται στο θέμα της υπακοής. Μια νηστεία που δεν εδράζεται επί της υπακοής πέφτει στο κενό. Τι ήταν ο καρπός που οι πρωτόπλαστοι δεν έπρεπε να φάνε? Ένα φρούτο ήταν. Θα μπορούσε σήμερα να θεωρηθεί το φρούτο σαν νηστίσιμο? Όχι. Πού ήταν λοιπόν το νόημα της νηστείας? Στην υπακοή. Έτσι λέει η Εκκλησία μας ότι σήμερα που είναι του Αγίου Ελευθερίου, βέβαια συνέπεσε Κυριακή και τρώμε λάδι, να φάμε αν ήταν η καθημερινή Τετάρτη, Παρασκευή, και γράφει μέσα το ρολόγιο κατάλυση ελαίου, να φάμε λάδι μπορούμε, γιατί το λέει η Εκκλησία. Συνεπώς η νηστεία πρώτο στοιχείο που έχει είναι η υπακοή. Έτσι η Εκκλησία λέει μπορούμε να φάμε ψάρι. Τελείωσε. Πάει. Εκεί είναι όλο το θέμα. Και δεν είναι σε αυτό το είδος, θα λέγαμε, της τροφής. Λένε μερικοί, γιατί τάχα μπορούμε να φάμε ελιές και όχι λάδι? Ή γιατί μπορούμε να φάμε, να μην φάμε λάδι και μπορούμε να φάμε ελιές? Μα τις ελιές δεν τις απαγορεύει η Εκκλησία. Περιέχουν λάδι. Έχετε την εντύπωση ότι το σιτάρι δεν έχει μέσα λάδι? Έχετε την εντύπωση ότι το καλαμπόκι δεν έχει μέσα λάδι, το γνωστό μας καλαμποκέλαιο? Πάρα πολλές τροφές έχουν μέσα λάδι. Αλλά δεν ετέθει θέμα ποτέ ότι δεν πρέπει να φάμε αυτό και εκείνο, επειδή περιέχει λάδι. Με αυτόν τον τρόπο τρώμε και τις ελιές. Είναι θέμα υπακοής. Η Εκκλησία δεν απαγορεύει τις ελιές, απαγορεύει το λάδι. Άγιος ο Θεός. Μπορούμε να φάμε ελιές. Τελείως, αυτό είναι όλο. Είναι μια πορεία. Πώς ορίστηκαν οι συγκεκριμένες μέρες του έτους κατά τις οποίες πρέπει να νηστεύουμε και ποιος όρισε τη διάρκεια των ημερών της νηστείας? Είναι ένα θέμα που πολλούς απασχολεί, και επειδή δεν γνωρίζουν ποιος ακριβώς είναι εκείνος που όρισε τόσο των θεσμών, θα λέγα, την εντολή της νηστείας, όσο και των χρόνων, τις ημέρες δηλαδή και λοιπά, ώστε να φτάνουν να λέγουν ότι αυτά είναι εφευρήματα των παπάδων, ή ακόμη ότι ή των γαλογύρων, ή ακόμη αδυνατίζουν την εντολή του Θεού λέγοντας ότι δεν είναι και μεγάλη αυτή η εντολή, διότι τα άλλα είναι τα βαρέα του νόμου. Να μην κάνεις αυτό, να μην κάνεις εκείνο, και όχι εάν θα νηστεύσεις ή δεν θα νηστεύσεις. Καταρχάς παιδιά, η νηστεία είναι εντολή του Θεού. Αυτό πρέπει ιδιαιτέρως να το τονίσουμε. Είναι εντολή του Θεού. Αν αθετούμε μία εντολή του Θεού, τότε είμαστε υπεύθυνοι απέναντι στο Θεό. Το χειρότερο, όταν την εντολή αυτή
τι θεωρούμε μικρή. Λέγει κάπου ο Κύριος, αυτός που θα πει ελάχιστες κάποιες εντολές, ελάχιστος θα κληθεί στη Βασιλεία του Θεού. Δηλαδή υποτέλειος. Δηλαδή δεν θα μπει στη Βασιλεία του Θεού. Δεν υπάρχουν, παιδιά, μικρές και μεγάλες εντολές. Υπάρχουν απλώς εντολές. Και πρέπει εξίσου σε κάθε τι που λέγει ο Θεός να έχουμε τον σεβασμό και την ευλάβεια, γιατί αυτό το ότι το είπε ο Θεός. Η νηστεία λοιπόν είναι εντολή, και όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος, είναι συνηλικιώτης με τον άνθρωπο, δηλαδή συνομήλικη. Είναι αρχαιοτάτη εντολή, εντολή που δόθηκε μέσα εις αυτόν τον παράδεισο, διότι ο Θεός είπε από τον καρπόν αυτόν δεν θα φάτε. Τι είναι νηστεία όταν δεν πρέπει κάτι να φάμε? Είπα κάτι. Τώρα αυτό το κάτι, εάν είναι έτσι ή έτσι, αυτό κάθε φορά ορίζεται από το Θεό ή από την Εκκλησία, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Έτσι είναι εντολή του Θεού, αυτό θέλω να το καταλάβετε, και είναι μία από τις πρώτες εντολές που ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο. Ήταν η εντολή της νηστείας, είναι ακόμη μέσα στον παράδεισο η εντολή της προσοχής και η εντολή της εργασίας, να εργάζουν το παράδεισο. Τρεις λοιπόν εντολές δόθηκαν μέσα εις τον παράδεισο. Η μία είναι η νηστεία. Μέσα δε στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε διάχυτη τη θέση εντολές του Θεού που μιλούν περί νηστείας. Είναι τόσο συχνή που σχεδόν σε κάθε βήμα μας συναντούμε το θέμα της νηστείας. Ο λαός του Θεού νηστεύει, οι Εβραίοι νηστεύουν προκειμένου να πάρουν τον νόμο. Ορίζει ο Θεός νηστείες μέσα στον χρόνο, και επιπλέον νηστεύουν και δύο φορές την εβδομάδα, την Δευτέρα και την Πέμπτη. Δευτέρα και Πέμπτη. Όταν ο Κύριος μίλησε για την νηστεία, δεν έρχεται να θεσμοθετήσει την νηστεία, έρχεται απλώς να διορθώσει κάποια εσφαλμένη, νοσηρή θέση του ανθρώπου απέναντι στην νηστεία. Τη θεωρεί γνωστή. Γι' αυτό τι λέει στην επί του όρους ομιλία: «Σι δε νηστεύων, σι δε όταν νηστεύεις, να έχεις χαρούμενο πρόσωπο». Και όχι όπως οι υποκριτές που αφανίζουν το πρόσωπό τους, δηλαδή βγαίνουν έξω άπλητοι και αχταίνιστοι για να δείξουν ότι νηστεύουν. Ώστε λοιπόν ο Κύριος απλώς διορθώνει μία παρεκτροπή εις το θέμα της νηστείας, και όχι ότι θεσμοθετεί στην Καινή Διαθήκη την νηστεία, διότι είχε νομοθετηθεί ήδη από την Παλαιά Διαθήκη. Σας είπα, από την εποχή του Παραδείσου, του Αδάμ και της Εύας. Ο Κύριος ενίστευσε 40 ημέρες, και μάλιστα η νηστεία του ήτο απόλυτος. 40 ημέρες και 40 νύχτες δεν έφαγε ούτε ήπιε τίποτα. Τίποτα. Είπα νύχτες γιατί σας είπα η νηστεία ορίζεται πάντοτε όπως θα οριστεί. Οι Εβραίοι όλη μέρα δεν έτρωγαν τίποτε και το βράδυ έτρωγαν τα πάντα. Μόνο την ημέρα δεν έτρωγαν. Το βράδυ τρώγαν με τη δύση του ηλίου. Ήταν νηστεία. Ο Κύριος δεν έφαγε. Γι' αυτό λέει 40 ημέρες και 40 νύχτες. Δεν είναι πλεονασμός αυτό το 40 νύχτες, ούτε αυτονόητον. Σας εξήγησα το γιατί. Ο Κύριος λοιπόν νηστεύει αυστηρότατα 40 ημέρες και 40 νύχτες και δίδει ένα καινούριο τρόπο μέσα ακριβώς σε αυτήν την εντολή. Και δεν νηστεύει ο Κύριος για να απορρυπώσει τον εαυτόν του, δηλαδή να καθαριστεί,
όπως είναι για μας η νηστεία, καταρχάς η νητήρηση της εντολής του Θεού, είναι πολλά πράγματα. Είναι αναρρύθμιτα πράγματα, πλευρές ωφέλη κέρδη της νηστείας, τα οποία βέβαια δεν θα πούμε τώρα, αλλά όμως ο Κύριος εδίστευσε για να μας δώσει τύπον, να μας δώσει παράδειγμα ότι πρέπει και εμείς να νηστεύουμε. Η διάρκεια των ημερών, όπου και η ερώτηση, γιατί εκεί πέφτει το βάρος, ποια η διάρκεια και ποιοι καθόρισαν τη διάρκεια, η διάρκεια των ημερών καθορίζεται από την Αγία Γραφή και από την Εκκλησία, διότι η Εκκλησία είναι η ταμιούχος της Θείας Χάριτος, έχει το δικαίωμα να καθορίσει, εννοείται συλλογικός, εννοείται με την συγκρότηση μιας συνόδου, να καθορίσει αν θα νηστεύουμε, συγγνώμη, πόσο θα νηστεύουμε, πότε θα νηστεύουμε, τι θα νηστεύουμε. Είναι λοιπόν η Εκκλησία η ταμιούχος της Θείας Χάριτος και δύναται να το ρυθμίζει αυτό. Πάντως εκείνο που μας κάνει εντύπωση είναι ότι η νηστεία της Τετάρτης και της Παρασκευής, γιατί μερικοί λένε και πού είναι γραμμένο, πού είναι γραμμένο, όπως ομοίως και οι Σαρακοστές, είναι όλα αυτά γραμμένα και στην Παλαιά Διαθήκη και προφανώς είναι προφορική διδασκαλία του Κυρίου, όπως όλα είναι προφορική διδασκαλία του Κυρίου, και οι Απόστολοι κατέγραψαν μόνον μερικά. Υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν κατέγραψαν στα λεγόμενα 27 βιβλία της Καινής Διαθήκης, αλλά αφήνεται να εννοηθεί από πλήθος σημεία. Έτσι έχουμε τα πρώτα βιβλία που γράφονται από εκείνους που έζησαν κοντά στους Αποστόλους, όπως είναι η διδαχή των 12 Αποστόλων, η λεγόμενη, και απηχεί τη διδασκαλία των Αποστόλων, ή οι λεγόμενες Αποστολικές Διαταγές και ούτω καθεξής, που απηχούν τη διδασκαλία των Αποστόλων και η οποία διδασκαλία των Αποστόλων απηχεί την διδασκαλία του Χριστού. Εξάλλου ο Απόστολος Παύλος, έτσι σας λέγω, δεν λέγει ότι κρατείτε τα παραδόσεις κάπου σε μία του επιστολή. Εκείνα τα οποία δεν σας γράφω, λέγει, θα σας τα πω όταν θα έρθω εκεί. Πόσα πράγματα υπόθηκαν που δεν εγγράφησαν. Δεν εγγράφησαν όλα, έμειναν όμως ως παράδοση μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό λέγει να κρατούμε τις παραδόσεις, το λέγει ο Απόστολος Παύλος. Για να δούμε όμως τι λέει το βιβλίο της Διδαχής, το οποίο, όπως σας είπα, απηχεί την Αποστολική Διδασκαλία και είναι ένα έργο γραμμένο από τις αρχές του δευτέρου αιώνος, του πρώτου αιώνος, έως το πολύ, έως τα μέσα του δευτέρου αιώνος. Συνεπώς είναι ένα βιβλίο που απηχεί την διδασκαλία της Εκκλησίας αμεσότατα, λέει της αρχαίας Εκκλησίας. Γράφει εκεί εις την 8η παράγραφον: «Ενιστείε ημών μη έστωσαν μετά των υποκριτών, νηστεύου σιγάρ Δευτέρα», Δευτέρα, δοτική Δευτέρα, «Σαββάτων και Πέμπτη, δοτική. Εμείς δεν νηστεύσατε Τετράδα και Παρασκευή». Ποιοι είναι αυτοί οι υποκριτές? Οι υποκριτές λέγονται οι Φαρισαίοι. Οι Φαρισαίοι νήστευαν, όπως και οι μαθητές των, όπως και οι μαθητές του Ιωάννου ενίστευαν. Ποιανού Ιωάννου? Του Βαπτιστού. Δεν πήγαν και είπαν κάποιοι, γιατί οι μαθητές του Ιωάννου νηστεύουν, είπαν στον Χριστό, οι δε δικοί σου μαθητές δεν νηστεύουν? Και ο Κύριος είπε, στους γάμους γίνεται νηστεία. Τώρα έχουν τον Ιμφίο μαζί τους, δηλαδή εμένα. Όταν θα απαρθεί, θα φύγει ο Ιμφίος από κοντά τους, τότε θα νηστεύσουν. Είδατε, προϋποθέτει λοιπόν την νηστεία ο Χριστός. Το είδατε, πλήθος σημεία. Γι' αυτό λέγει και ο Ιερός Χρυσόστομος ότι οι Απόστολοι αεί ενίστευον, πάντοτε ενίστευον.
πάντοτε. Εν τέτοια περιπτώσει, εδώ λέει, οι νηστείες σας να μην είναι όπως των Φαρισαίων, όπως καλύτερα θα λέγαμε τα πράγματα θεμελιώθηκαν στην Παλαιά Διαθήκη ως προς τις ημέρες, όχι ως προς την εντολή, να νηστεύετε εσείς Τετάρτη και Παρασκευή. Αν πείτε γιατί αλλάζουν οι ημέρες, θα σας απαντήσω αμέσως. Όπως έχει αλλάξει και η εορτή, ο εορτασμός της ημέρας του Πάσχα. Είναι γνωστό ότι το Πάσχα εορτάζεται κατά το εβραϊκό. Ήταν δε σταθερή η ημερομηνία του Πάσχα, δηλαδή η 14η του μηνός Νησάν. Αλλά όμως αυτή είναι περίπου αντιστοιχεί με τα τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου, κάπου εκεί. Αλλά επειδή πολύ γρήγορα, δηλαδή από την εποχή των Αποστόλων, η Εκκλησία εχωρίστη από την Συναγωγή, εόρταζαν πλέον το Πάσχα, όχι με τους Εβραίους, αλλά το γιόρταζαν πάντα Κυριακή σταθερά. Απλώς συνέπεσε εκείνη τη χρονιά που ο Χριστός παρεδόθη, εσταυρώθη, ανεστήθη, να είναι το Πάσχα ημέρα Σάββατον. Συνέπεσε. Σταθερά λοιπόν έχουμε το Πάσχα Κυριακή, ένα. Και δεύτερον, φρόντισε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος να φύγει όσο μπορεί πιο μακριά από το εβραϊκό Πάσχα, το οποίο αποτελούσε και τύπο, μόνο και μόνο πια για να μην μπερδεύονται οι χριστιανοί με τους Εβραίους, γιατί οι Εβραίοι ήταν μετανόητοι και δημιουργούσαν προβλήματα. Και έτσι έγινε κινητή η εορτή του Πάσχα, που κινείται κατά τους νόμους που όρισε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος. Βλέπετε λοιπόν ότι η Εκκλησία ως ταμιούχος της Θείας Χάριτος μπορεί να καθορίζει. Όπως λοιπόν καθόρισε το Πάσχα, έτσι καθορίζει και τις νηστείες. Και τι λέει, ήδη θα λέγαμε ζώντων πιθανώς των Αποστόλων ή μόλις είχαν φύγει από τον κόσμο αυτόν. Και απηχή σας είπα την Αποστολική διδασκαλία Τετάρτη και Παρασκευή. Πού είναι εκείνοι που λένε ότι που το βρήκατε γραμμένο? Όταν ο Χριστός λέει στην παραβολή του Φαρισαίου και του Τελώνου και βάζει στο στόμα του Φαρισαίου ότι νηστεύει δις του Σαββάτου. Σάββατον θα πει εβδομάδα. Θα πει εβδομάδα Σάββατον ή Σάββατα σε πληθυντικό αριθμό. Δις. Ποιο είναι αυτό το δις? Είναι η Δευτέρα και η Πέμπτη. Το βλέπετε καθαρά καθαρά. Ώστε λοιπόν να που μπαίνει η νηστεία της Τετάρτης και της Παρασκευής. Μάλιστα, μας λέγει τώρα ένα άλλο βιβλίο, οι Αποστολικές Διαταγές, στο πέμπτο βιβλίο, στην 20η παράγραφο. Λέει, πάσαν τετράδα, Τετάρτη δηλαδή. Είναι μερικοί που θυμάμαι εγώ μικρός, κάποιοι παλιοί ήδη λέγανε σήμερα έχουμε τετράδα. Τετράδα, το λέγανε. Είχε, δηλαδή διατηρήθη αυτή η ονομασία τετράδα ή Τετάρτη μέχρι πρόκεινος. Τώρα δεν ξέρω, δεν το έχω ξανακούσει αυτό. Και λέγε εδώ, πάσα τετράδα και πάσαν Παρασκευήν, προστάσομεν ημίν νηστεύειν, σας διατάζομαι να νηστεύετε, και την περισσίαν ημών της νηστείας παίρνησιν επιχορηγήν. Και ό,τι σας περισσεύει από εκείνα που σας μένουν, γιατί δεν τα ξοδέψατε για να πάρετε φαγητά, αυτά λέγει να τα επιχορηγείτε εις τους πτωχούς. Ακόμη έχουμε τον Αποστολικό Κανόνα των 69. Όπως τα γνωρίζετε, η πρώτη συλλογή κανόνων είναι οι λεγόμενοι Αποστολικοί Κανόνες. Μετά έχουμε τις πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, τις δευτέρες Οικουμενικής Συνόδου και το καθεξής, των 7 Οικουμενικών Συνόδων, έχουμε των τοπικών συνόδων κλπ. Επαναλαμβάνω για τρίτη φορά, διότι η Εκκλησία είναι ταμιούχος της Θείας Χάριτος και συλλογικός αποφασίζει κάτι. Ακούστε λοιπόν τι λέγει εδώ ο 69ος κανόν. Ήτης επίσκοπος ή πρεσβύτερος ή διάκονος ή υποδιάκονος ή αναγνώστης
ασφάλτης. Δεν αναφέρει τους λαϊκούς, θα μιλήσει πιο κάτω για τους λαϊκούς. Όλοι αυτοί αποτελούν αξιώματα της Εκκλησίας. Ο επίσκοπος μέχρι τον ψάλτη. Είναι ο ψάλτης, προσέξτε, λέγεται κατώτερος κληρικός. Κληρικός είναι. Την Αγίαν Τέσσαρακοστήν. Α, μπαίνει λοιπόν και η Σαρακοστή. Ού νηστεύει, δεν νηστεύει, η Τετράδα ή η Παρασκευή. Δυο στοιχεία λοιπόν εδώ. Η Τετάρτη και η Παρασκευή και η Σαρακοστή. Καθερίστο, να καθερείτε. Από το αξίωμά του εννοείται. Εκτός εάν, εκτός η μη διασθένεια σωματική εμποδίζει το. Εκτός αν εμποδίζεται από κάποια σωματική αρρώστια. Είναι εκείνο που δεν μπορείς να πεις εσύ στον άλλον τι σου είπε ο πνευματικός ως προς την νηστεία. Διότι είτε θα είναι πιο πάνω είτε θα είναι πιο κάτω. Εμένα ο πνευματικός μου είπε 5 μέρες τώρα τη μεγάλη Σαρακοστή δεν έχουμε λάδι. Ναι, αυτός ο άλλος μπορεί να είναι άρρωστος, να έχει λόγους. Και σε αυτό να μην ισχύει αυτό. Γι' αυτό για τον καθένα η νηστεία είναι προσωπική. Είναι προσωπικό θέμα πώς θα νηστεύει. Καθορίζεται από το πνευματικό. Βλέπετε ότι και ο πνευματικός έχει το δικαίωμα να ανεβάζει το θέμα, να το κατεβάζει, να μειώνει, να αυξάνει. Το βλέπετε. Δεν μπορεί όμως να αυξήσει περισσότερο από εκείνο το οποίο η Εκκλησία λέγει. Εάν δε λαϊκός ή εάν λέγει είναι λαϊκός, τώρα μιλάει για τους λαϊκούς, αφοριζέστο. Αυτή η κοινοτάτη διατύπωσης, αφοριζέστο, δηλαδή να αφορίζεται. Αυτό θα πει να μην κοινωνεί, να μην κοινωνήσει. Είναι αυτό που λέμε, σου βάζω κανόνα να μην κοινωνήσεις επειδή έχεις κάνει κάποιο παράπτωμα. Ακόμα η διδαχή, επανέρχομαι στο βιβλίο, στην 7η παράγραφος, λέει προσέξτε τώρα, η νηστεία δεν είναι μόνο στην περίπτωση κοινώς Τετάρτη, Παρασκευή και Σαρακοστές. Έχουμε και άλλες περιπτώσεις που μπορούμε να νηστεύσουμε ή που πρέπει να νηστεύσουμε. Θυμηθείτε όταν Παύλος και Βαρνάβας εστάλησαν από το Πνεύμα του Άγιον και την Εκκλησία της Αντιοχίας εις την Κύπρο και την Νοτίαν Μικράν Ασίαν, ξέρετε τι έκανε όλη η Εκκλησία και οι Απόστολοι? Νηστεύσαν. Είναι ειδικές περιπτώσεις. Ακούστε τώρα και μια ειδική περίπτωση και θα ήταν ευχής έργων αν κάποτε μπορούσε αυτό να καθιερωθεί, δηλαδή να επανέλθει, διότι είναι θεμελιωμένο αλλά ξεχασμένο, να επανέλθει. Και θα ήμουν πολύ ευτυχής αν μπορούσα να το δω αυτό να γίνεται. Τι λέει? Σημειώσατε ότι δεν είναι μόνο στη διδαχή, είναι και στις αποστολικές διδαγές, είναι και αλλού. Προ δε του βαπτίσματος προνηστευσάτο ο βαπτίζων και ο βαπτιζόμενος και ύπτινες άλλοι δύναντε και λεύσεις δε νηστεύσε των βαπτιζόμενων προ μιας ή δύο. Αποτείνεται προς τον ιερέα ή προς τον επίσκοπον, δηλαδή πρώτου βαπτίσματος λέγει να υπάρξει νηστεία. Προνηστευσάτο ποιος? Και ο βαπτίζων, αυτός που βαπτίζει ο ιερέας, και ο βαπτιζόμενος και όποιοι άλλοι μπορούν. Ποιοι? Από εκείνους που σήμερα καλούμε σε μια βάπτιση και φροντίζουν να πάνε να κάνουν εκ των προτέρων τουαλέτες και κουστούμια για να κάνουν την εμφάνισή τους, να δώσουν σε κέντρα διασκεδάσεως τραπέζι επί το γεγονότι του βαπτίσματος ή του γάμου και όλα αυτά με έναν κοσμικό και άσωτο τρόπο. Το μάθατε αυτό? Όταν πολύ παραπάνω πρόκειται εσείς να βαπτίσετε κάποιο παιδί ή παιδί σας, φυσικό παιδί σας, ή να γίνετε ανάδοχοι, πρέπει να νηστεύσουμε. Το ακούσατε? Πρέπει να νηστεύσουμε. Δεν το λέγω εγώ. Και εγώ θα έλεγα ότι για κάθε μυστήριο ίσως, γιατί όχι για το γάμο, γιατί όχι για το γάμο, να μην νηστεύσουμε. Γιατί, αν διαβάσετε εκεί το βιβλίο του Τοβίτ,
που η Σάρα είχε εκείνα τα δαιμόνια, εκείνο το δαιμόνιο τον διαβόητο Ασμωδαίον, όπως λέγεται εκεί, που εθανάτωνε τον υποψήφιο σύζυγο, και είχαν θανατωθεί, λέγει, 7 μέχρι τότε, και είχε απογοητευτεί αυτή η κοπέλα. Γιατί? Γιατί τα κριτήρια του γάμου, μια που λέγαμε και στα θέματα περί γάμου, τα κριτήρια του γάμου, ξέρετε τι ήσαν? Ήσαν απλώς ο ιδονισμός. Το κριτήριο του γάμου, τίποτα άλλο. Ο ιδονισμός. Όχι. Όταν πήγε ο Τοβίας, όπως του είπε ο αρχάγγελος Ραφαήλ, που δεν είχε γνωρίσει, συνοδός του ήτο, είναι τόσο ωραία ιστορία αυτή, και του λέει, θα σου πω τι θα κάνεις. Και ξέρετε, όταν έμειναν οι μόνοι τους ο Τοβίας και η Σάρα, λέγει ο Τοβίας, αδελφοί, επειδή ήσαν εβραϊκή οικογένεια και αυτοί, ήταν εβραίοι που έφυγαν από τις αιχμαλωσίες και λοιπά, και τα δυνάτα πολεμικά, αδελφοί, έλα να προσευχηθούμε. Δεν κοίταξαν να κυνηγήσουν την ειδονή, έλα να προσευχηθούμε. Και προσευχήθηκαν, και το πρωί ο πατέρας πήγε να δει κρυφά, μπας και πέθανε και αυτός, ο 8ος θα ήταν, αλλά εκοιμώντο βαθιά. Δεν είχε πεθάνει. Γιατί? Γιατί ξεκίνησε πνευματικά το γάμο του. Επειδή δεν ξεκινάμε πνευματικά το γάμο μας, και ένα σημάδι πνευματικής αφετηρίας είναι η νηστεία, γι' αυτό το λόγο έχουμε αποτυχίες μέσα εις τον γάμο μας. Αλλά και η βάπτιση που δεν ξεκινά και αυτή με νηστεία, αλλά με μια κοσμική νοοτροπία, γι' αυτό φτάνουμε να έχουμε παιδιά, επιτρέψατε μου να πω, δαιμονισμένα. Πολλές φορές δαιμονισμένα. Που θα έπρεπε να απαλλαγούν από οτιδήποτε τέτοιο στο βάπτισμα, όμως δυστυχώς δεν απαλλάσσονται. Ή εκ των προτέρων έχουν τον δαιμονισμό, ή και εκ των υστέρων, όταν ο διάβολος βρίσκει τον τρόπο να εισχωρήσει μέσα στον άνθρωπο που έχει βαπτιστεί. Ώστε λοιπόν πρώτου βαπτίσματος πρέπει να φτάνουμε να νηστεύουμε. Αυτά, παιδιά, θα είχαμε να πούμε για το θέμα της νηστείας. Ακόμη ένα λεπτό, επιτρέψατε μου, λέει μια απορία, τώρα μόλις ερήφθη. Είναι σωστό ένας πατέρας να επιβάλλει στο παιδί του να νηστεύει αφού αυτό δεν το θέλει? Μάλιστα, πολύ ωραία. Θα κάνω κι εγώ ένα ερώτημα. Είναι σωστό όταν το παιδί δεν θέλει να πάει σχολείο να επιβάλλει ο πατέρας να πάει στο σχολείο? Απαντήστε μου. Τι θα απαντήσω? Παιδιά, ξέρετε τι είναι ένα παιδί όταν γεννιέται? Ένα θηριάκι. Και πρέπει να το δαμάσουμε. Αυτό θα πει αγωγή. Δεν θα κάνει το παιδί ό,τι θέλει, ό,τι πρέπει να κάνει. Έτσι το παιδί δεν θέλει να πάει σχολείο, αλλά πρέπει να πάει σχολείο. Το παιδί δεν θέλει να πάει στην εκκλησία, αλλά πρέπει να πάει στην εκκλησία. Φυσικά δεν θα το δίνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις δύο στην εκκλησία, ούτε και στο σχολείο θα δίνουμε, θα καλοπιάνουμε, με κάθε τρόπο θα καλοπιάνουμε. Ούτε αν δεν θέλει να νηστεύει το παιδί θα πρέπει τι άλλο να γίνει? Όχι. Παιδί μου, θα φάμε από αυτό που θα φάει όλη η οικογένεια. Σήμερα είναι Σαρακοστή, είναι Τετάρτη, είναι Παρασκευή, θα φάμε αλάβα, το λαδερό, τι θα είναι? Θα φας και εσύ το ίδιο. Και εγώ μπορούσα να λέγω, θυμάμαι, έλεγα, όχι για το θέμα της νηστείας τόσο, ήθελα γλυκό. Δεν ήθελα φάω, ήθελα γλυκό. Και μου λέει η μητέρα μου, κοίταξε, θα κλειδώσει η κουζίνα. Ποτέ δεν την κλείδανε. Και την κλείδωσε. Και εγώ με το πιο ηλιόρδα. Και τότε πήρα ένα ξύλο, ένα καλάμι, έβαλα ένα πιρούνι εκεί, το έδεσα, το ψωμί ήταν πάνω στο τραπέζι, το κάρφωσα, είχε το παράθυρο σίδερα. Το κάρφωσα, το έβαλα και έφαγα ψωμί, γιατί πεινούσα. Αυτά όλα, εάν δεν τα κάνουν οι γονείς, τότε τα θηριάκια θα γίνουν θηρία. Και τότε τι γίνεται? Λοιπόν, το σπίτι νηστεύει, για να απαντήσω στην απορία. Το σπίτι νηστεύει, παιδάκι μου, θα επιμείνει ο πατέρας σου και η μητέρα σου να νηστέψεις
όπως ακριβώς θα επιμείνουν να πας στο σχολείο, θα επιμείνουν να διαβάσεις, γιατί έτσι θα γίνεις άνθρωπος. Θα σας ευλογεί ο Θεός. Και η νηστίσιμη σοκολάτα είναι λαδερή ή αλάδωτη? Το άφησα τελευταίο για να εκτονωθείτε. Παιδάκια, πού να ξέρω εγώ τι είναι η σοκολάτα? Θα μου λέγατε, θα σας έλεγα, πηγαίνετε να ρωτήσετε έναν ζαχαροπλάστη. Αλλά με την επιφύλαξη ότι δεν θα σας πει αλήθεια ο ζαχαροπλάστης, γιατί αν σας πει αλήθεια, πώς θα πουλήσει τη σοκολάτα του? Ευχαριστώ που με ακούσατε.